Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Όπως όλοι, κι εγώ, με σκούρο φθινοπορεινό χείλη. Λοιπόν, βίντεο haul, λοιπόν. Δεν το κάνω για να σας δείξω τι πολλά πράγματα που πήρα. Το κάνω για να πάρετε μια ιδέα. Το κυκλοφορεί και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω από το κραγιόν που φοράω, που το πήρα για φέτος το φθινόπωρο, που είπανε ότι, θα μου πεις ποιοι είπανε, θα πω τα περιοδικά και η κοιμόδας, ότι στη μόδα είναι το σκούρο χείλη. Το χρώμα αυτό είναι το κραγιόν από τα Sephora, σε Sephora μέχρι και το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, έχει έκπτωση 40% σε όλα τα κραγιόν, οπότε μπορείτε να πάτε να εκμεταλλευτείτε. Πήρα αυτό το κραγιόν, αυτό εδώ το χρώμα. Καθίστε μήπως έτσι το δείξουμε και καλύτερα. Όπως και να το δείξουμε, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, το νούμερο είναι το R23 και ονομάζεται Crush. Τι έχετε να πείτε? Βγαίνει έτσι πάνω στα χείλη, φαίνεται πολύ πιο σκούρο μοβ. Βέβαια, είναι πολύ ματ και αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούσα να βάλω. Δηλαδή, μπορώ να βάλω πολύ περισσότερο και να το κάνω πολύ πιο έντονο. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, αυτό είναι αρκετά έντονο. Λοιπόν, πήρα αυτό το κραγιόν, λοιπόν, από τα Sephora. Επίσης, πήρα από τη Makeup Forever. Πήρα το νούμερο 10, όχι, το νούμερο 8. Από τα Aqua Rouge, τα Waterproof Liquid Color, πήρα αυτό. Και είναι αυτό εδώ το νούμερο 8, είναι αυτό το κόκκινο. Έντονο κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς. Και αυτή εδώ η ακρούλα είναι για το χρώμα το σταθερό. Και αυτό εδώ είναι το gloss. Πήρα και αυτό, λοιπόν. Μετά, τι άλλο πήρα? Πήρα από τα Makeup Forever επίσης την απόχρωση matte νούμερο 2 στο Rouge Artist Intense, το matte νούμερο 2. Ξέρω, φαίνεται, κάνει focus. Έκανε. Μπράβο. Και αυτό είναι ένα χρώμα εντελώς nude. Πολύ ωραίο. Δεν κάνω swatch γιατί δεν το χρησιμοποιήσω ακόμα και δεν θέλω να το χαλάσω το χέρι μου πρώτη φορά. Ναι, ξέρω ψήφωση, αλλά εντάξει, είναι ένα απλό nude χρώμα, το πολύ nude και είναι εντελώς matte. Και τώρα θα σας δείξω κάτι αγορές που έκανα από ένα online φαρμακείο. Δοκίμασα να πάρω κάποια πράγματα από το online φαρμακείο. Να δω, βέβαια παρήγγειλα πολλά περισσότερα, αλλά μερικά πράγματα τα είχαν σε έλλειψη και ενώ έδειχνε ότι θα έρθουν, τελικά δεν ήρθανε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Να σας δείξω αυτά που πήρα. Πήρα από μια εταιρεία που λέγεται Penny Price. Εδώ το γράφει, Penny Price. Πήρα Aloe Vera Gel. Είναι αυτό το διάφανο gel. Είναι 100 ml made in UK. Έχει κυρίως aloe vera, γλυκερόλι, καρβοπόλ, τριεθανολαμίνη και φενοξιεθανόλι, δηλαδή έχει πολύ λίγα συστατικά εδώ μέσα. Και έκανε, αυτό έκανε 14 ευρώ, 13,98. Αυτό εδώ το βαζάκι. Θα το χρησιμοποιήσω και θα σας πω τη γνώμη μου. Προς το παρόν το έχω βάλει μόνο μία φορά, καθίστε να βάλω λίγο όγκο στα μαλλιά μου, τα οποία εντάξει, συγγνώμη κορίτσια, αλλά πρέπει να προσπαθήσω να μην κουρευτώ μέχρι το γάμο για να έχω κάτι να κάνω χτένισμα. Μετά θα βρω ένα κούρεμα να κάνω. Έβαλα χθες το βράδυ από αυτό στο πρόσωπό μου και το ένιωθα το πρόσωπό μου να δροσίζει, να ενυδατώνει και να γίνεται πάρα πολύ φρέσκο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω εάν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω πολλές φορές για να σας πω ένα πιο ειλικρινές review και αντικειμενικό review. Απλά σας δείχνω τώρα τι πήρα. Να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει κάτι μετά από κάνα λίγο καιρό να σας... Αυτό που καυγίζει είναι η Βικτόρια.
Βικτόρια, ήσυχα! Η Βικτόρια είναι το καινούριο μας σκύλι. Λοιπόν, πήρα από την εταιρεία Optima Aloe Pura Aloe Vera Lotion 99% Bioactive Aloe Vera. Και λέει ότι είναι μια ενυδατική λοσιόν με αλόε βέρα, βούτυρο, καριτέ και βιταμίνη ε, ενυδατώνει, μαλακώνει και βοηθά στην ανανέωση ξηρής ερεθισμένης μεραγάδης σημάδια επιδερμίδες, 99,9% βιολογικό ζελέ αλόης βέρα, απλώστε γενναιόδρα στην επιδερμίδα, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, ντουρουντού, 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 ντουρουντού. Δεν περιέχει SLS, παράβαινε συντηρητικά, τεχνητά αρώματα, χρώματα, εισάγεται συσκευασμένο από την Αγγλία. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το λοσιόν. Έχει μέσα 200 ml και αυτό κόστησε 8,64. Να δούμε και αυτό. Να δω, αυτό το άνοιξα. Δεν έχει μυρωδιά, είναι άοσμα. Και το άλλο το τζέλ. Μετά πήρα από την ίδια εταιρεία, γιατί ήθελα να το δοκιμάσω, την Aloe Pura. Πάει, Aloe Vera Gel αυτή τη φορά. Και είναι οργανικό βιοενεργό ζελέ, το ίδιο πράγμα, μπαρα. Και ότι έχει το ίδιο πράγμα σε τζέλ. Αυτό δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Επίσης πήρα και 100 ml, αυτό 200 ml και αυτό, 200 ml και αυτό. Και είπαμε και τα δύο κοστίζουν 8,64, 8,65. Λοιπόν, μετά πήρα αυτό εδώ το πράγμα που μου ήρθε κάπως έτσι διαλυμένο. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ από την ίδια εταιρεία, όχι, είναι από την εταιρεία Dr. Organic είναι αυτό, Bioactive, είναι Organic Aloe Vera Gel with Cucumber, Witch Hazel and Calendula. Και εδώ αυτό τι κάνει, έχει μέσα αγγούρι, Witch Hazel, το οποίο είναι άρνικα, αμαμελίδα και καλέντουλα. Λοιπόν, ενυδατικό τζελ για όλο το σώμα, με βιολογική αλόη, αγγούρι, καλέντουλα, άρνικα και αμαμελίδα. Αναζωογονεί, τονώνει και αναδομεί την επιδερμίδα. Κατάλληλη και για ευαίσθητη και αφυδατωμένη επιδερμίδα, επιδερμίδα ερεθισμένη από τον ήλιο, με ραγάδες και σημάδια. Παράγεται ρολό, δεν περιέχει παραμπένες ελές, κατάλληλη για vegans και για vegetarians και τα λοιπά. Εισάγεται συσκευασμένο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ όλα αυτά τα πήρα για το πρόσωπό μου, δεν τα πήρα για το σώμα. Και θα τα δοκιμάσω στο πρόσωπό μου, γιατί λένε ότι η aloe vera κάνει πάρα πολύ καλό στην ακμή και στην ενυδάτωση. Είναι κάπως έτσι το τζέλ αυτό. Είναι... Μυρίζει ωραία, αυτό είναι μια αγκουρίσια, αγκουρίσια. Ναι, έχει μια αγκουρίσια μυρωδιά, παιδιά. Και αυτό εδώ κόστησε 9 ευρώ, 904 ευρώ για 200 ml. Θα δούμε και αυτό άμα είναι καλό. Συνεχίζω με αυτά τα πράγματα που πήρα. Πήρα αυτό εδώ. Έχει πάνω χαρτάκι, δεν βλέπετε. Είναι από την εταιρεία Cera di Cupra. Di Cupra. Cera di Cupra. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μία κρέμα ματιών. Eye Contour Serum. Minimizes puffiness, fine lines and dark circles. Μειώνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τους μαύρους κύκλους. Είναι 15 ml. Είναι μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι, το οποίο ανοίγει έτσι. Πολύ ωραία συσκευασία. Είναι γυάλινο το μπουκαλάκι. Έχει μια αντλία. Και για να το μυρίσω, ανοίγει και από εδώ. Το μυρίζω πρώτη φορά. Ενδιαφέρον, παιδιά, μυρίζει... 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 Σαν το φυσάν, το μουρδιακό, νομίζω. Ναι, αυτό μου θυμίζει. Άρα χαμομήλι. Πρέπει να έχει και χαμομήλι μέσα. Για να δω. Άκουα, ολέλε, εξέτερ... Προπυλέν γλυκόλ, γλυκερίνη, διέξελχέξο, δημηθικόνη, έχει σιλικόνες μέσα, acrylates, sodium hyaluronic, τετρασόνιμη DTA, υδρατοίνη, sodium hyaluronic, έχει και αλουρονικό οξύ, έχει και όσο είναι σοκοπλέν. Καλή ενυδατική φαίνεται, θα το δοκιμάσω βέβαια.
Και αυτό εδώ λοιπόν, το 15 ml για τα μάτια, έκανε 8,40. Πάρα πολύ οικονομικό για κρέμα ματιών. Να δούμε άμα κάνει δουλειά. Γενικά αυτή η CeraVe Cupra είναι πάρα πολύ οικονομική εταιρεία. Και μία κρέμα χεριών που είχα αγοράσει από την εταιρεία έκανε δουλειά. Γι' αυτό πήρα και τον ωρό ματιών, για να δω αν κάνει δουλειά. Επειδή έχω μαύρους κύκλους από τα κάτω από τα μάτια και έχω και αρκετές ερτίδες, ήθελα να δω. Λοιπόν, μετά τι άλλο πήρα. Πήρα αυτό εδώ, που είναι Smile Q10 και L-Carnitinin. Ουσιαστικά είναι μία κάψουλα την ημέρα με το φαγητό, είναι συμπλήρωμα διατροφής με κοένζυμο Q10 και καρνιτίνη για ενέργεια. Θέλουν να μορφώσουν, λέει, να μειώσουν το λιπόδι στο να μορφώσουν την ισουλέτα τους χωρίς απώλεια μυϊκού ιστού για ενίσχυση καρδιάς και αντιοξείδωση. Εγώ το πήρα βασικά για ενέργεια, γιατί ή να μην νιώθω κατεβεβλημένη. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω, αν και είμαι κατά αυτών των συσκευασμάτων συνήθως, διότι δεν ξέρω τι σκατά έχουν μέσα και ποιος τα κάνει και άμα είναι καλά. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω και θα σας πω την άποψή μου. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ ως πειραματόζω τον εαυτό μου. Α, αυτό έκανε 8,5 ευρώ, 8,48. Ψάχνω μέσα στο κουτί και βγάζω τι βγάζω. Βγάζω αυτό εδώ. Αβέν, σέρουμ απεζάν χιντρατάντ για ευαίσθητα δέρματα. Λοιπόν, ένα σέρουμ ενυδατικός καταπραγητικός ορός από την Αβέν. Το ανοίγω, να το, πάρ το φάτο, συγγνώμη για την έκφραση, 30 ml. Θα δούμε και αυτό τι θα μας κάνει. Δεν έχει μυρωδιά όπως όλα τα προϊόντα της Αβέν. Ωραίο φαίνεται. Θα δω άμα ενυδατώνει και θα σας πω. Λίγο κρυβούτσικο στα 20 ευρώ και 72 λεπτά. Αλλά εντάξει, είναι αβέν και είναι ωρός. Θα δούμε, θα σας πω. Και τι άλλο πήρα, ψάχνω μέσα στο τσαντάκι να βρω. Α, πήρα αυτό εδώ, την κρέμ Lavant, την Clean AC, κρέμα για να πλένει το πρόσωπο. Που δεν ήθελα να πάρω αυτήν, ήθελα να πάρω κάτι διαφορετικό, αλλά μπερδεύτηκα και πήρα λάθος πράγμα. Δεν πειράζει, και αυτό είναι καλό για ακνεϊκά δέρματα, είναι λίγο πιο μαλακό από το πράσινο το τζέλ, που η Βικτόρια είναι έξω από την πόρτα και θέλει να δει μέσα, μισό λεπτό. Βικτόρια, έλα μέσα. Έλα. Έλα, επιτέλους, έλα. Έλα. Να και η Βικτόρια ήρθε. Και ησύχασε. Και αυτό το αβέν κάνει 9,36. Και θα το χρησιμοποιήσω για να πλένω το πρόσωπο. Βικτόρια, έλα εδώ. Θα γνωρίσετε τη Βικτόρια μας. Αυτήν εδώ λοιπόν είναι η Βικτόρια. Ροτβάιλερ. Τρελό. 3,5 μηνών, 4. Δείξε φάτσα, Βικτόρια. Μπουνταλόφατσα. Μπουνταλόφατσα. Ταμτακούλη μου. Είναι πολύ ταμτακούλης η Βικτόρια μας. Αχ. Και θα βγει στη συνέχεια. Η Κορίνα είναι πάρα πολύ καλά. Έγινε μια χαρά το σκυλάκι μου, όπως ήταν πάντα. Δεν συνήλθε εντελώς, ευτυχώς. Η τομή της είναι μια χαρά, οπότε τζάμπα σκύλο έβερζε τους γιατρούς. Εντάξει, ο εμετός ήταν κάτι που όντως δεν έπρεπε να είχε συμβεί και η κατάσταση που πήραμε το ζωντανό όντως δεν ήταν επιτρεπτή. Αλλά ευτυχώς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά την τομή, κανένα πρόβλημα όσον αφορά μόλυνση, κανένα πρόβλημα όσον αφορά επούλωση. Απλά το ζώο φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν μια τραυματική εμπειρία για το ζώο, το χρειάστηκε μία εβδομάδα για να επανέλθει στα φυσιολογικά του. Αλλά τώρα το κορινάκι μας είναι μία χαρά, καλύτερα από ποτέ. Θα σας την έδειχνα τώρα, αλλά νομίζω ότι κοιμάται και δεν θέλω να τη σηκώσω. Να δω λίγο. Κορίνα! Έλα κορινάκι! Να δούμε αν θα έρθει. Δεν συμφωνεί καθόλου με τη Βικτόρια. Μαλώνουν νύχτα μέρα. Δεν πλησιάζονται. Ενώ η Σούζη την έχει δεχτεί τη Βικτόρια. Ο Κάφκας έχει πάει στη μαμά μου. Και τώρα έχουμε αυτά τα τρία στο σπίτι. Τώρα το θέμα είναι. Τι είναι, Βικτόρια? Δεν ξέρω. Κάτι θέλει η Βικτόρια. Τώρα τι θέλει. Επίσης σήμερα αγοράσαμε και ένα καναρίνι. Ένα πάρα πολύ ωραίο καναρίνι. 6 μηνών, κίτρινο, με σκουφάκι μαύρο και τον είπαμε Ρίγκο, από Ρίγκο. Και ο Ρίγκος λοιπόν, ο πολύ ωραίος Ρίγκος μας, είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά εγώ τον φοβάμαι πάρα πολύ.
γιατί έχω φοβία με τα πουλιά. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και μέσα στο κλουβίο δεν είναι, από μακριά τον βλέπω, δεν έχω πλησιάσει το κλουβί ακόμα. Αλλά ακριβώς γι' αυτό και το πήραμε και μικρό, για να εξοικειωθώ με τα ζωντανά αυτά, με τα πουλιά, και να μην τα φοβάμαι πλέον. Θα του πάρουμε και μια θηλυκιά να κάνει παρέα, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Πείτε μου προτάσεις για θηλυκό καναρίνι, όνομα. Το Ρίγκο το σκέφτηκε ο αδερφός μου. Λοιπόν, μετά, τι άλλο. Θα σας παρουσιάσω κλείνοντας δύο βιβλία που πήρα. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τελειώσω το βιβλίο που διαβάζω μέσα το Σαββατοκύριακο και θα κάνω βίντεο review με το βιβλίο αυτό που διαβάζω. Το βιβλίο που διαβάζω είναι το Mistborn του Brandon Sanderson και θα το κάνω βέβαια το βίντεο review στα αγγλικά. Παρ' όλα αυτά, τα βιβλία που θα σας δείξω τώρα τα αγόρασα προχθές που κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη και πήγα στον Ιαννό και πήρα και αυτή την μπλουζίτσα, την ωραία, από τα... Πού τα πήρα? Από Stradivarius. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Λουζίτσα αυτή την πήρα ο Stradivarius. Νομίζω ότι πρέπει για αυτό τον καιρό. Και την πήρα large για να είμαι άνετη. Και πραγματικά χαίρομαι που την πήρα large και δεν με στενεύει. Γιατί ήθελα να την πάρω και σε μαύρο, αλλά την είχε μόνο σε medium. Ελπίζω κάποια στιγμή να την βγάλω και σε large. Τώρα, τα βιβλία που πήρα. Ξεκινάω με ένα βιβλίο που θα, σε μερικές θα είναι πολύ γνωστό. Τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω διαβάσει ακόμα και το πήρα για να το διαβάσω. Είναι αυτό το βιβλίο. Είναι το Game of Thrones, στα αγγλικά, του George R. Martin. Το πήρα στα ελληνικά, το παιχνίδι του στέματος. Έχει γίνει και σειρά, ταινία, δεν ξέρω τι ακριβώς. Γιατί αυτός εδώ είναι ένας πολύ διάσημος ηθοποιός. Έχει παίξει και στο Lord of the Rings, νομίζω. Και το βιβλίο αυτό είναι το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Είναι το βιβλίο νούμερο 1. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό το βιβλίο, αυτό το βιβλίο είναι σειρά βιβλίων fantasy, δηλαδή εκτιλήσεται σε έναν φανταστικό κόσμο. Ναι, είναι τηλεοπτική παραγωγή, βασίζεται στη σειρά του Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο εδώ πίσω τι λέει για να καταλάβετε και θα, όταν το διαβάσω θα σας κάνω και book review. Λοιπόν, ο άρχοντας Έντερτ Σταρκ εγκαταλείπει την αρχαία έδρα του οίκου του και ταξιδεύει στον Νότο για να αναλάβει το αξίωμα που θα τον αναδείξει στον δεύτερο ισχυρότερο άνθρωπο του βασιλείου. Σκοπός του είναι να εξιχνιάσει το μυστηριώδη θάνατο του φίλου και προκατόχου του και να αποκαλύψει τη συνωμοσία εναντίον του θρόνου. Σε έναν κόσμο όπου οι χειμώνες διαρκούν δεκαετίες ολόκληρες, βασιλείς και βασίλισσες, υπότες και μάγοι, ευγενείς και δολοφόνοι βρίσκονται αντιμέτωποι σε ένα θανατερό παιχνίδι. Και η Guardian, μια εφημερίδα που είναι λίγο σοβαρή, λέει «Χαρακτήρες σκοτεινοί και με τόσο έντονα πάθη που ξεπερνούν ακόμα και τους βοργίες». Ενδιαφέρον. Έκανε 24 ευρώ και 20 λεπτά από τον Ιαννό. Το βιβλίο αυτό είναι 920 σελίδες. Η γραμματοσειρά του, για όσους σας ενδιαφέρει και τα κοιτάτε αυτά τα πράγματα, είναι πολύ ευχάριστη. Και τα φύλλα είναι ωραία. Λίγο που διάβασα, έτσι μια σελίδα μου άρεσε η μετάφραση, πιστεύω ότι έχει μεταφραστεί επιτυχώς. Θα το διαβάσω και θα σας πω. Ένα άλλο βιβλίο που αγόρασα, μετά από πρόταση του ενός κυρίου που δουλεύει στον Ιαννό στη Θεσσαλονίκη, στο Κόσμος, επειδή με είδε ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και πήρα μερικά βιβλία όσον αφορά ιστορικά, μου είπε να αγοράσω αυτό, το βιβλίο «Επιχείρηση Κοιμάς». Και όχι, αυτό το βιβλίο δεν μιλάει για κεφτεδάκια. Το βιβλίο αυτό είναι η αληθινή ιστορία κατασκοπίας που άλλαξε την έκβαση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το έχει γράψει ο Ben McIntyre και έκανε 17 ευρώ και 90 λεπτά στον Ιαννό, 19 και 90 κανονικά, 17 και 90 στον Ιαννό, και λέει, λοιπόν, τον Απρίλιο του 1943 ένας ψαράς εντοπίζει ένα πτώμα νεπιπλέη κοντά στις ακτές της Ισπανίας. Σύντομα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για τον Βρετανό ταγματάρχη William Martin, στη ζώνη του οποίου είναι δεμένη μια δερμάτινη τσάντα που περιέχει ένα χρυσορυχείο πληροφοριών.
άκρως απόρριτα σχέδια για μια συμμαχική εισβολή. Μόνο που ο ταγματάρχης αυτός δεν υπήρξε ποτέ. Το πτώμα ανήκε σε έναν πεθαμένο άστεγο και όλα τα έγγραφα ήταν πλαστά. Μια καλωστημένη παγίδα. Δόλωμα για τους Ναζί. Η πιο επιτυχημένη παραπλάνηση σε καιρό πολέμου που επιχειρήθηκε ποτέ. Και σίγουρα η πιο παράξενη. Εξαπάτησε τους επικεφαλείς της γερμανικής αντικατασκοπίας, έστειλε τα γερμανικά στρατεύματα να βολοδέρνουν σε λάθος κατευθύνσεις και έσωσε χιλιάδες ζωές, πείθοντας τους Γερμανούς ότι αντί για τη Σικελία, τα συμμαχικά στρατεύματα σκόπευαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Κιμάς είναι η πραγματική ιστορία της πιο απίστευτης παραπλάνησης που σχεδιάστηκε ποτέ, η οποία έγινε εφικτή μέσω της εξαπόλυσης ενός μυστικού πράκτορα που ήταν εντελώς διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλο κατάσκοπο του παρελθόντος ή του μέλλοντος. Ήταν νεκρός. Δημιούργημα ενός εκεντρικού αξιωματικού της RAF και ενός πανέξυπνου Εβραίου δικηγόρου, η Μεγάλη Απάτη περιλάμβανε ένα εκπληκτικό σύνολο χαρακτήρων, μεταξύ άλλων έναν διάσημο εγκληματολόγο παύλα παθολόγο, έναν χρυσοθύρα, έναν εφευρέτη, έναν πλοίαρχο υποβρυχίου, τρεις συγγραφείς, έναν Άγγλο χειριστή κατασκόπων που ντυνόταν γυναίκα, ένα οξύθυμο ναύαρχο που αγαπούσε το ψάρεμα με μύγα και έναν νεκρό ουαλό άστεγο αλήτη. Με πλαστογραφίες, φαντασία και ξελόγιασμα, η ομάδα των κατασκόπων του Τσόρτσιλ ήρφανε έναν ιστό παραπλάνηση τόσο περίτεχνο και πιστικό που άρχισαν να τον πιστεύουν και οι ίδιοι. Η παραπλάνηση ξεκίνησε σε ένα υπόγειο του Λονδίνου και ταξίδευσε στη Σκωτία, την Ισπανία και τη Γερμανία πριν καταλήξει στο γραφείο του ίδιου Χίτλερ. Μια συνεργαστική κατασκοπευτική ιστορία που είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μου κίνησε το ενδιαφέρον. Δεν είμαι πολύ φαν των πολεμικών βιβλίων, αλλά μου κίνησε το ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί μιλάμε για κάτι που άλλαξε την έκβαση ίσως του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που δεν ξέρουμε και πάρα πολλά για το Β' Παγκόσμιο. Είναι γραμμένο σε στυλ ντοκιμέντερ, δηλαδή δεν είναι τόσο ακαδημαϊκό για να βαρύνει. Και πιστεύω ότι εμένα προσωπικά θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω τι έγινε και να έχω γνώση για αυτό το συμβάν. Έχει εδώ διάφορα reviews από την Daily Telegraph, Sunday Times, New Yorker και The Times. Ο κύριος αυτός είναι συντάκτης του Times του Λονδίνου, έχει δουλέψει εδώ και από εκεί. Έχει και φωτογραφίες μέσα. Πίσω έχει φωτογραφικό ας πούμε appendix. Είναι 500... Περιμένετε να σας πω πόσο ακριβώς. Έχει παρατήματα πολλά, επιμήθειο. Το επιμήθειο τελειώνει στη σελίδα 448. Με τον τάφο αυτού του, μάλλον κατασκόπου που δεν υπήρξε ποτέ. Θα το διαβάσω και θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Κλείνω αυτό το τεράστιο video haul που μας πήρε 23 λεπτά και επανέρχομαι δερμύτερη με reviews σε προϊόντα. Και ιδιαίτερα προϊόντα που δεν μου άρεσαν ή κυριότερα θα θέλω να κάνω και review σε τάσεις μόδας για το ερχόμενο φθινόπωρο που δεν μου αρέσουν ή γενικά άποψη για το make-up και αυτά. Μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε, φιλάκια πολλά. Γεια σας!